Κύριε Ψυχογέ, φτάσαμε ήδη στο τέλος του Οκτώβρη, 6 αγωνιστικές για το τοπικό πρωτάθλημα. Εσείς και η ομάδα η οποία από το καλοκαίρι έχει δείξει το ενδιαφέρον για τη διοίκηση του Παναφυλιακού, συνεχίζετε να είστε εδώ παρόντες και να διεκδικείτε τη διοίκηση της ομάδας. Τι ακριβώς γίνεται με αυτήν την υπόθεση? Καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, κύριε Καζά, για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω πάλι για τον Παναφυλιακό με όλη μου τη χαρά και με όλη μου τη θέληση. Καταρχάς η επιθυμία μας και εμένα και των ατόμων που υπάρχουν για να αναλάβουν τον Παναφυλιακό υπάρχει και ισχύει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό όμως μας το έχουν με τον τρόπο τους απαγορεύσει, σαν να έχουν τραβήξει μια κόκκινη γραμμή οι κύριοι διοικούντες του τωρινού Παναφυλιακού, ο κύριος Οροβίγκας, ο κύριος Δημόπουλος που συμμετάσχει και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, δεν έχουν ανακοινωθεί ποιο είναι το συμβούλιο τους. Δεν έχει ανακοινωθεί το συμβούλιο, δηλαδή όχι, ακόμα επισήμως δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι διοίκηση του Παναφυλιακού. Έχουμε με την ΕΨΑ στείλει κάποιο έγγραφο ο κύριος Αντωνιάδης, ο οποίος ζήτησε να δούμε ποιο είναι το συμβούλιο και δεν αναφέρθηκε, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, εμείς μένουμε στις θέσεις μας. Θέλουμε τον Παναφυλιακό να είναι σε κάποια ανώτερη κατηγορία. Δεν μας δέχονται και είναι λάθος τους. Εμείς δεν τους θέλουμε να τους διώξουμε. Θέλουμε να αναλάβουμε τον Παναφυλιακό για να έχει καλύτερες μέρες. Το καμπανάκι χτυπάει άσχημα. Ο Παναφυλιακός μέχρι προχθές λέγανε πρωτάθλημα και τώρα πρωτάθλημα. Και έχει στις 6 αγωνιστικές 8 πόντους διαφορά από τον πρώτο. Το δικαίωμα να ζητάτε αυτό που ζητάτε. Ποιος σας το δίνει? Ο κύριος Οροβίγκας λέει ότι είναι η νόμιμη διοίκηση του Παναφυλιακού και κατά συνέπεια έχει κάθε λόγο να διοικεί την ομάδα. Έρχεστε εσείς πώς, με ποιο δικαίωμα, τι είναι αυτό που σας δίνει το δικαίωμα να διεκδικείτε και να λέτε όλα αυτά που λέτε? Αυτό μας το δίνει το δικαίωμα ο κόσμος, η παρότριση του κόσμου και το ενδιαφέρον του και το ενδιαφέρον εμάς προς αυτούς και αυτούς προς εμάς. Ο κόσμος θέλει να δει με αλλαγή στην πορεία της ομάδος και πάντα μας ενοχλεί και τι κάνετε και μας λέτε τέλος πάντων δεν ενδιαφέρεστε και είσαστε κι εσείς ολολόγια και η ομάδα καταραίει ή βαδίζει όπως βαδίζει. Με τη διοίκηση του Παναφυλιακού έχετε και μία ανοιχτή υπόθεση. Ναι. Η ανοιχτή υπόθεση, ναι, είναι ένα δικαστήριο το οποίο, ναι, έπρεπε να έχει γίνει το Σεπτέμβριο και δεν έχει γίνει και με το οποίο ζητάτε, μάλλον αμφισβητείτε μια σειρά από γεγονότα, τη Γενική Συνέλευση κτλ. Για όλα αυτά, κύριε Καζά, υπάρχουν κάποια έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο που στείλαμε ήταν ο κύριος Αντωνιάδης που το έστειλε στον κύριο Σοροβίγκα και ζητούσε τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Πράγμα που δεν υπήρχε απάντηση, δεν δόθηκαν. Σε δεύτερη κίνηση που κάναμε ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα για αυτό το γεγονός, για τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Πήρε αναβολή λόγω των εκλογών το δικαστήριο, είναι σε 9 Δεκεμβρίου, αλλά λέω εγώ τώρα, εφόσον κύριε Σοροβίγκα, λες, ή κύριε, δεν ξέρω, ας αναφερθούμε στον κύριο Σοροβίγκα γιατί είναι πρόεδρος, και στους υπόλοιπους, έχετε κάποιο δίκιο. Έχετε κάποιο δίκιο. Γιατί δεν φέρνετε τα πρακτικά εφόσον είναι σωστά? Τι σας φοβίζει? Και δεύτερον, γιατί να διατυμπανίζετε με χαρά και λέτε ότι θα πάρουμε αναβολή, άστος να μας κυνηγάνε? Η αναβολή τι σας εξυπηρετεί, εφόσον είσαστε καθαροί? Εγώ αν ήμουνα και με κατηγορούσε κάποιος, θα έλεγα ελάτε εδώ, όχι δεν θέλω αναβολή, να σας αποδείξω ότι είμαι σωστός. Και για αυτά που με κατηγορείτε δεν έχετε δίκιο. Τι σας φοβίζει? Φτάνοντας στην έκτη αγωνιστική, έχουμε μία ένδειξη, μία πρώτη ένδειξη, σοβαρή ένδειξη πλέον, ότι η ομάδα βρίσκεται εκτός στόχων της. Αν συνεχίσει αυτή την πορεία που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή και είναι η ομάδα εκτός στόχων, είναι ένας πρόσθετος λόγος αυτή τη στιγμή να ζητάτε ευθύνες από τη σημερινή διοίκηση? Βεβαίως, γιατί η ομάδα τώρα, εντάξει, μαθηματικά μπορεί να έχει, ας πούμε, κάποια ελπίδα για πρωταθλητισμό. Αλλά η ουσία είναι μία, ότι οι ποδοσφαιριστές, οι πρωτοκλασσάτοι, μέχρι και χθες και προχθές μαθαίνουμε ότι φεύγουν. Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ ποδοσφαιριστών και διοίκησης. Και αδυνατίζει η ομάδα
όταν φεύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν παίξει και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αυτό μας δείχνει, ας πούμε, το ότι η ομάδα δεν θα έχει καλή πορεία. Έχετε καθόλου πληροφορίες για τις οικονομικές δοσοληψίες της ομάδας, διοίκησης των παιχτών? Δεν θα ήθελα. Διότι για να θέλει να φύγει ένας ποδοσφαιριστής την έκτη ή την έβδομη αγωνιστική, κάτι σημαίνει. Δηλαδή, ναι. Πού το αποδίδεται αυτό, εφόσον βέβαια οι πληροφορίες σας ότι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να φύγουν είναι σωστές. Αυτό ακριβώς δείχνει όλη η συμπεριφορά και η αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Εμείς θέλουμε να προλάβουμε αυτή την κατάσταση και δεν μας δίνουν το δικαίωμα να αναλάβουμε τις ευθύνες υπέρ των ποδοσφαιριστών. Γιατί, και δεν θέλω να αναφερθώ σε ποδοσφαιριστές, γιατί μιλάμε και είναι τα παιδιά όλα αναστατωμένα και για πολλούς άλλους λόγους που βλέπουν κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές να τους κάνουν τον προπονητή, να τους κάνουν τη διοίκηση και να υπάρχει μια κατάσταση μέσα στα ποδητήρια και μέσα στο αγωνιστικό χώρο που δείχνει αδυναμία της διοίκησης σε πολλά σημεία. Και ένα και το κυριότερο είναι το οικονομικό. Κύριε Ψυχογέ, πάνω σε αυτό το οικονομικό, εσείς μιλάτε με το επιτελείο, με τους συνεργάτες σας. Ας πούμε ότι αύριο το πρωί παρετείτε η νέα διοίκηση, αναλαμβάνετε εσείς. Υπάρχουν κάποιοι οικονομικοί πόροι οι οποίοι θα δώσουν περισσότερα χρήματα στη διάθεση της ομάδας? Μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο, διότι είναι σαφές ότι τη σημερινή εποχή χωρίς οργανωμένη οικονομική διεύθυνση, σαν λέμε, και συλλογή πόρων, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο και τέλος πάντων εξασφαλισμένο. Δεν θα κουβεντιάζαμε αν είχαμε σκοπό να διοικήσουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν το συζητάμε αυτό πλέον. Είναι δεδομένο η οικονομική ενίσχυση της ομάδος και η οικονομική, ας πούμε, κατάσταση από εμάς που θέλουμε να ασχοληθούμε. Σήμερα, και ενώ το δικαστήριο είναι μετά από 1,5 μήνα και η απόφαση θα κάνει κάποιο μπορεί διάστημα να πάρει και αναβολή. Παραπάνω, μπορεί να πάρει και αναβολή. Αυτό όμως δεν είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα παραθυνακό. Η παρέμβαση η δική σας ζητάει κάτι αυτή τη στιγμή από την ίν διοίκηση ή απλά παρεμβαίνετε για να τονίσετε ότι υπήρχε και εναλλακτική λύση? Εμείς παρεμβαίνουμε σίγουρα γιατί είμαστε και μια εναλλακτική καλύτερη. Τέλος πάντων από αυτή την υπάρχουσα, αλλά παρεμβαίνουμε και να τους καλέσουμε να μην χαροποιούνται εφόσον πάρουν και θέλουν να πάρουν αναβολή. Ας κάτσουμε να τα λύσουμε τα προβλήματα. Ας κάνουν μια έκτακτη γενική συνέλευση εφόσον είναι καθαρή. Αφού αυτή ήταν κάπως μια παροδία. Κύριε Ψυχογέ, πείτε μας ακόμα τη γνώμη σας, τη θέση σας μάλλον, για το πώς βλέπετε το θέμα της Ακαδημίας. Η Ακαδημία του Παναφυλιακού θα έπρεπε να έχει στόχο ή έχει στόχο την πρώτα απ' όλα να ασχοληθεί με τα παιδιά και την νεολαία της πόλης και παραπέρα να δημιουργήσει και ένα πρωταθλητισμό σε αυτά τα παιδιά. Από αυτά τα παιδιά βγουν κάποια ταλέντα που θα προχωρήσουν. Ο σκοπός τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα? Εμένα η εμπειρία μου, ας πούμε, και αυτά που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, οι ακαδημίες δημιουργούνται όταν είναι για τον Παναφυλιακό, δημιουργούνται για να έχει όφελος ο Παναφυλιακός. Κάποιες άλλες ακαδημίες που δημιουργούνται για ιδίο όφελος από κάποιους άλλους ιδιώτες ή παλιούς ποδοσφαιριστές είναι ξεχωριστό κομμάτι. Ο Παναφυλιακός ή έχει δική του ακαδημία ή δεν έχει. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Είναι ο κύριος Δημόπουλος εκεί που ασχολείται και έχω ακούσει, ας πούμε, ότι κάνει καλή δουλειά. Εμείς δεν έχουμε κάτι με τον κύριο Δημόπουλο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι άλλο κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να διοικείται η ομάδα από τις ακαδημίες ή να καταλήξει σε κάποιο σημείο να παίζει με τις ακαδημίες, δηλαδή να γίνει ο Παναφυλιακός σχέδιο ακαδημία. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Δηλαδή θα θέλατε την ακαδημία να την πάρετε κάτω από την διοίκηση του Παναφυλιακού και ίσως με κάποιον δικό σας άνθρωπο, ή θα μπορούσε η ακαδημία να βρίσκεται και στο κυρίου Δημόπουλου ή κάποιου άλλου χι κυρίου Δημόπουλου τα χέρια? Ας βρίσκεται στο κυρίου Δημόπουλου τα χέρια, εφόσον όμως θέλει να λέγεται Παναφυλιακός, να είναι ένα κομμάτι κάποιας ιδιόμορφης σχέσης ή αν θέλει ξεχωριστό, και αυτό συζητιέται. Δεν έχουμε κάτι με τον κύριο Δημόπουλο, ας πούμε, για το θέμα των ακαδημιών. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κύριε Ψυχογέ, και μια τελευταία ερώτηση. Όλος αυτός ο θόρυβος που ακούγεται και πάρα πολλοί ναυτιλείς γνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, μικρό, σε όλα τα διοικητικά του Παναφυλιακού.
Νομίζετε ότι δικαιολογημένα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στους φιλάθλους ή στους οπαδούς? Θα δικαιολογεί το να έχουμε μειωμένη προσέλευση στο γήπεδο το Σάββατο, την Κυριακή, στους αγώνες του Παναθηναϊκού? Ευχαριστώ που με ρωτάς για αυτό το θέμα, γιατί προχθές με τον Κουτσοπόδη την περασμένη εβδομάδα, μια αξιόλογη ομάδα τοπική, έτσι, γιατί έχουν κάνει και έχουν βάλει κάποια χρήματα οι άνθρωποι και έχουν μια καλή πορεία. Παρευρέθη με κάποιους φίλους στο γήπεδο. Και είδα ανθρώπους που λέγανε ότι είχαμε καιρό να έρθουμε στο γήπεδο και ήρθαμε να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό, να δούμε τον πρωτοπόρο, να τον κερδίσουμε, να πλησιάσουμε και εμείς στη βαθμολογία. Έφυγαν όμως απογοητευμένοι και πολλοί λέγανε δεν ξαναρχόμαστε στο γήπεδο. Το αιώνιο πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μόνο κερδάει και πρέπει να κερδάει. Τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο. Φίλαθλοι. Και να χάνεις. Οι φίλαθλοι απογοητεύτηκαν. Αυτή την εικόνα είδα. Και τι να κάνουν, πρέπει να πάνε σπίτι τους δηλαδή, μέχρι να έρθετε εσείς διοίκηση? Όχι, όχι. Οι φίλαθλοι πρέπει να ενισχύουν τον Παναθηναϊκό, να είναι στο γήπεδο. Ας χάνει, πρέπει να είναι φίλαθλοι και στην ήττα. Δεν είναι μόνο όταν κερδίζει η ομάδα, αλλά άλλο να χάνεις από μια ομάδα κάποιου βεληνικούς άλλου και άλλο να χάνεις σε τοπικό επίπεδο μέσα στην έδρα σου. Χθες το βράδυ είχαμε μια δημόσια συγκέντρωση με όλους τους ανθρώπους που θα ήθελα να αναφερθείτε στα ονόματά τους, τη δεδηλωμένη τους για τη συμπαράσταση στο Παναθηναϊκό. Ποιοι είναι αυτοί? Τέλος πάντων. Μου έχετε δώσει εδώ ένα κρατή, βρεθήκαμε στους επώνυμους πολίτες εδώ και φιλάθλους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι όλοι αυτοί δηλώνουν ότι είναι κοντά σας. Είναι κοντά, και θα όλοι μας είμαστε. Μια δυνατή διοίκηση. Γιατί πρέπει ο Παναθηναϊκός, γιατί εγώ πιστεύω, όπως λέει και η ρίση της παροιμίας, λαϊκής παροιμίας μας, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εάν δεν είναι η διοίκηση δυνατή, στιβαρή, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Και εμείς, άμα δεν είμαστε, πάλι και εμείς δεν θα κάνουμε. Ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που σας τηλεφώνουν? Πείτε μας μερικά ονόματα. Γιατί... Είναι ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Βαβακάς, ο κύριος Βλαχόπουλος, ο κύριος Κοκορομίτης, ο κύριος Κακαναράκης, ο κύριος Δαβέλης, ο κύριος Κανούσης, ο κύριος Τζούνης, ο κύριος Οικονόμου, η κυρία Ιωάννα Κυριακοπούλου, βεβαίως, και η παρουσία μου. Μάλιστα. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είδα μια θερμή συμπαράσταση και μια αγωνία μεγάλη για τον Παναθηναϊκό. Και αυτοί οι άνθρωποι ζουν, ας πούμε, μια στενάχωρη κατάσταση για αυτό το που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Και Ψυχολία, θα θέλαμε και τον κόσμο ακόμη περισσότερο. Τώρα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται. Χρειάζεται τον κόσμο δίπλα του. Κύριε Ψυχογέ, για μία ακόμη φορά σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή και τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Από πλευράς μας θα επιχειρήσουμε για μία φορά ακόμα να μιλήσουμε και με την πλευρά της διοίκησης, της σημερινής διοίκησης του Παναθηναϊκού, και τον κύριο Σωροβίγκα. Θα ήταν ευχάριστο να ξέρουμε και τις θέσεις τους.